Κυρίε και κύριοι, οι διπλωματικέ διεργασίε στην Αθήνα έχουν πάρει φωτιά. Ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια συναντήθηκε με την Υπουργό Εξωτερικών τη Αλβανία στην Αθήνα και στην ατζέντα, όπω θα μα πει η Μαρία Τσιλινίκου και η οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών. Και όλα αυτά λίγε ημέρε πριν πάει στην Αλβανία ο Πρωθυπουργό. Ακριβώ. Εύα και ο Νίκο Δένδια, στη συνάντησή του με την Αλβανίδα ομολογό του Ολτα Τζάνσκα, τον τόνισαν την ανάγκη να προχωρήσει το συνυποσχετικό. Σύμφωνα λοιπόν με διπλωματικέ πηγέ, έλαβε χώρα πολιτική συζήτηση για το ζήτημα τη οριοθέτηση τη ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών, στο πλαίσιο τη καταρχήν συμφωνία των δύο πλευρών για παραπομπή του ζητήματο στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη. Ήταν σε θετική κατεύθυνση οι συζητήσει, κάτι το οποίο το βλέπουμε και από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών τη Αλβανία, όπου αναφέρεται ότι οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν τη δέσμευση να προχωρήσουν προ μια αμοιβαία εποφελή λύση. Και όλα αυτά, όπω είπε και εσύ, την ώρα που ο Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να επισκεφτεί την Αλβανία στι 6 Δεκεμβρίου για τη Σύνοδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση Δυτικών Αλβανδίων, θα δει τον α, Έντι Ράμα και εκεί θα συζητηθεί φυσικά το θέμα τη ΑΟΣ. Να πούμε ότι είναι, πρόκειται για μια συμφωνία όπου Ελλάδα και Αλβανία είχαν συμφωνήσει για οριοθέτηση ΑΟΣ και το 2009. Κάτι βέβαια που δεν είχε μια, το, το, το επιθεμητό αποτέλεσμα για εμά, καθώ όλοι λένε ότι τότε είχε συμβάλει mm -hmm. και η Τουρκία σε αυτό και σε σχέση που έχει με την Αλβανία. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντική και η επίσκεψη, αλλά και η σημερινή συνάντηση του Νίκου Δένδια με την ομολογό του από την Αλβανία. Σε ευχαριστούμε, Μαρία Τσιλινίκου.